που ήρθα σε αυτό το μαγαζί. Είπα ότι η κυβέρνηση όταν θα γίνει εθνική καταστροφή θα πει ότι πήραμε πίσω τις καθαρίστες και ανοίξαμε την ΕΡΤ. Δεν είπα αν είναι καλό ή κακό. Εγώ, είπα τι θα πει. Ακόμα και τον άνθρωπο που με πέταξε στην ανεργία, τον ανέχομαι να μου μιλάει. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ είπα, αλλά ο κύριος Δάρας δεν θέλει, έχει ένα πρόβλημα. Δεν θέλει να ακούει. Είπα ότι αυτό θα πει. Ακόμα και τον άνθρωπο που με πέταξε στην ανεργία, τον ακούω. Μα καλά τώρα. Εγώ σας πέταξα στην ανεργία. Εδώ γίνεται χαμός, εδώ έχει κλείσει όλο το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Γιατί εγώ δεν πέταξα κανένα στην ανεργία. Λοιπόν, περιμένετε να εγώ δούμε. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα. Εσεί ήρθατε και είπατε ήρθα σε είπα αυτό τη γνώμη το μαγαζί μου. Με πολύ απαξιωτικό τρόπο. Για την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Μπορώ να πω κάτι. Ο τρόπο είναι δικαίωμά μου. Είναι τρόπο με τον οποίο μιλάω. Και εγώ έχω δικαίωμα ως εργαζόμενος της ΕΡΤ. Να μου λέτε για τον τρόπο. Και εγώ έχω δικαίωμα ως εργαζόμενος της ΕΡΤ να υπερασπιστώ την δημόσια ραδιοτηλεόραση και τους συναδέλφους μου. Και δεν σα ενδιαφέρει αυτό. Σα ενδιαφέρει η ΕΡΤ. Δεν σας ενδιαφέρει η εθνική καταστροφή που έρχεται και σας λέω κύριε Δάρα στον αέρα, σας λέω στον αέρα, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με το ασφαλιστικό ως προς το μαγαζί αυτό και ως προς την δημοσιογραφία. Περιμένετε, υπερασπιστείτε, θα δείτε.